Είμαι! Άλλα από αυτή! Προσκλητήρω νεκρός! Προσκλητήρω! Κυράνης Δημήτριος, αντιπαστούς καναδρομών, καυροχωριανός Νικόλαος, αντιπαστούς καναδρομών, Ζηλιβάκης Στεφανός, αντιπαστούς καναδρομών, Τσάκωνας Ευάγγελος, αντιπαστούς καναδρομών, Χριστόπουλος Αθανάσιος, απότες, έπεσαν υπερπίστος του πατρίδος. Αντιπαστούς καναδρομών, Αναστασόπουλος Ανδρέας, αντιπαστούς καναδρομών, για να κάνει κοσμό, αντιπαστή καταδρομών, για να κόψει πανό. Αντιπαστή καταδρομών, για ολόκληρο Παναγιώτη. Αντιπαστή καταδρομών, τα λαμάκα φιλία. Απότε, έπεσαν υπερπίσω στην πατρίδα. Αντιπαστή καταδρομών, Βοηθήτη Χριστόδηλο. Αντιπαστή καταδρομών, Δυσιμόπλο Αντώνιο. Αντιπαστή καταδρομών, Ηλίας Κωνσταντίνο, αντιπαστής καταδρομών, Κασιμάκης Σωτήριος, αντιπαστής καταδρομών, Κατερός Κωνσταντίνος, απότες, έπεσαν υπερπίστος και πατρίδος. Αντιπαστής καταδρομών, Κουρούλης Σωτήριος, αντιπαστής καταδρομών, Λίγδης Χρήστος, αντιπαστής καταδρομών, Μανιάκης Σπυρίδων, αντιπαστής καταδρομών, Μονιάς Εμίλιος, αντιπαστή καταδρομών, παρόκο Κωνσταντίνο. Απότε, έπεσαν υπερπίσω και πατρίδο. Αντιπαστή καταδρομών, Νάκο Γιώργιο. Αντιπαστή καταδρομών, Νόμπελη Σπυρίδων. Αντιπαστή καταδρομών, Οικονομάκη Κωνσταντίνο. Αντιπαστή καταδρομών, Πρινιανάκη Ρινιανό. Αντιπαστή καταδρομών, Κιωρόκο Δημήτριο. Απότε, έπεσαν υπερπίσω και πατρίδος. Αντιπαστή καταδρομών, Καταλέσου Νικόλαος. Αντιπαστή καταδρομών, Τουράς Σωτήριος. Αντιπαστή καταδρομών, Τούλης Ηλίας. Αντιπαστή καταδρομών, Χατζόπουλος Χρήστος. Στρατιώτης, Ιωάννου Κύπρος. Απότες, έπεσαν υπερπίσω και πατρίδος. Πεσόντες, πολεμικής αεροπορίας. Αντιπτέραρχος Παναγόπουλος Βασίλειος. Αντιπτέραρχος Τσιμονίδης Τέργιος. Μήναρχος Δάπαλης Γεώργιος. Μήναρχος Άνθιμος Ηλίας. Απόντες, έπεσαν υπερπίσω και πατρίδος. Απάτες, απόντες, έπεσαν υπερπίσω και πατρίδος. Εμέ, άρα παφλή. Ομιλία από το διοικητή της πρώτης μοίρας αλεξιοπιστών αντισαμβράζει του παιδικού Σταμενίδη Πέτρο. Κύριοι πρόεδροι και εκπρόσωποι των ενώσεων αποστράτων, των λεπτών καναδρομών, των πολεμιστών της Κύπρου. Αγαπητοί συνάδελφοι, εν ενεργεία και εν αποστρατεία, κυρίες και κύριοι, παλιοί και νέοι καταδρομείς, συγγενείς των Πεσότων. Κεντρωθήκαμε σήμερα εδώ για να αποκτήσουμε τον ελάχιστο χώρο τιμής στους ιερικούς νεκρούς μας, της Άλφα Μοίρας Καταδρομών και της πολεμικής αεροπορίας, οι οποίοι τον Ιούλιο του 1954 ακολουθώντας τον δρόμο της τιμής και του καθήκοντος, με τις πράξεις τους δίδαξαν ως άλλοι Λεωνίδες μπροστά στο δεύτερο Ξέρξη που με το ονομάστηκαν Αχίλλες ότι ο ένδοξος θάνατος προτιμάται από την άδοξη ζωή μόνο από τους αρίσκους, διότι το δεύτερο θεωρείται φυσικό ενώ το πρώτο προσωπική επιλογή.
το Σάββατο 20 Ιουλίου 1974 και ώρα 5 πρωινή, 40 περίπου χιλιάδες Τούρκοι στρατιώτες με την υποστήριξη της τουρκικής αεροπορίας και ναυτικού εισέβαλαν παράνομα και κατά παράβαση του ελαττωτικού χάρτη του Υπουργείου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στις βόρειες δεκτές της Ειρήνης της Κυπριακής Δημοκρατίας, χρησιμοποιώντας την κωδική ονομασία Ατήλα. Την πρώτη μέρα της εισβολής, η τουρκική αποφασιστική δύναμη δεν είχε καταφέρει παρά ένα μικρό πολυεφύρωμα στην ακτή 5 μίλη δυτικά της Ειρήνης και ρίψεις αλεξοχητών στο τουρκικό θύλακα Λευκοσίας. Την Κυριακή, 21 Ιουλίου, οι Τούρκοι σταθεροποιούν τις θέσεις τους και επεκτείνουν το πρωγεφύρωμά τους, βάζοντας, καίγοντας, λαιλατώντας και εκτελώντας τα νοσιοργήματα. Η μητέρα Ελλάδα αποφασίζει να δώσει το παρόν στη μάχη δίπλα στους αδερφούς μας Κύπριου, ενισχύοντάς τους με μια μονάδα καταδρομών, την ετοιμοπόλεμη Α μοίρα καταδρομών, που έδρεται στο στρατόπεδο που βρισκόμαστε σήμερα. Η ώρα είναι περίπου 5 το απόγευμα. Ο διοικητής της μοίρας λαμβάνει διαταγή να μεταφερθεί με τη μονάδα του το ίδιο βράδυ στην Κύπρο και να αναλάβει δράση προασπίζοντας τη τιμή και την αξιοπρέπεια του ελληνισμού ως αποστολή ενίσχυσης ονορθή με την κωδική ονομασία Νίσου. Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, ενεργητικά και με ακρίβεια, η μοίρα έτεινε για αναχώρηση. Η ανακοίνωση που θα πάρει στην Κύπρο θέλει τη καταδρομή στον ουρανό. Τραγουδούν όλη την ώρα παραδοσιακά χριστιανικά τραγούδια. Το ηθικό είναι υψηλό. Ένα καταδρομέα που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο, όταν ακούει ότι η μοίρα αναχωρεί, αφήνει το νοσοκομείο, έρχεται να πάρει τον εξοπλισμό του και επανετάσσεται στο τμήμα του. Ώρα 9 βραδινή. Η μοίρα ξεκινά με στρατιωτικά οχήματα, με προορισμό καταδρόμου του Σούδα. Περνάνε μέσα από χωριά, Μάλεμ, Γεράνη, Σταλό, Ταράστο Σαρόνι. Οι χωρικοί είναι έξω στους δρόμους φωνάζοντας «Ημίστε τα όπλα σας». Οι ηλικιωμένοι άνδρες, οι βετεράνοι της μάχης Κρήτης, φορώντας παραδοσιακές βράχες, αϊδεύουν τα μουστάκια τους με χαμόγελο ικανοποίηση. Πολλοί έχουν γιους που υπηρετούν στη μοίρα. Τα παιδιά τους πρόκειται να συνεχίσουν την παράδοσή τους. Η μοναδική στα χρονικά επιχείρηση ενίσχυσης με αερομεταφορά αρχίζει περί στις 10.30 βραδινή. 318 καταδρομείς επιβάζουν σε 15 μεταγωγικά αεροσκάφη τύπου Νοράτρα τις 354 μοίρες μεταφορών πήγα του. Πετώντας χαμηλά, με τη γεία σειρμά του, χωρίς το διαμαχητικό και μέσα από θετικά πυρά, καταφέρουν να άρεσε σχεδιασμό και συμπεριορισμό και νεότητα, υψηλό επίπεδο εκπαίδευση και αυτοδυσία των πληρωμάτων να φτάσουν στην Κύπρο και να προσδιοθούν τα δρόμια της Λευκοσίας. Ένα όμως από αυτά δεν θα καταφέρει να φτάσει. Λίγα μέτρα πριν το αεροδρόμιο, βαθιά πληγωμένο από φίλια πυρά, θα συντριβεί και 27 καταδρομή μαζί με το τρεμερές πλήρωμα θα αποκτήσουν με το αίμα του και τη μαρτυρική Κύπρου. Άλλα τρία φλεγόμενα θα επιχειρήσουν αναγκαστική προσγείωση, από τα οποία δύο ακόμα καταδρομή θα αναστηθούν νεκροί, ενώ 9 τραυματίες θα μεταφερθούν στην κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο της Λευκοσίας. Η άλφα πύρα καταδρομών θα συνεχίσει να κολυμπάνε τον ειδικό φύλλα και μετέχουν στις μάχες χωρίς Γρηγορίου και την προάσπιση της Λευκοσίας. Στις 14 Αυγούστου και ώρα 5:35 πρωινή, ο τουρκικός στρατός, κατά παράβαση συμφωνίας κατά βάση του κυρός, εξαπολύει νέα επίθεση κατά της Κύπρου, γνωστή ως Ατήλας 2. 403 χρόνια μετά την Οθωμανική εισβολή του 1571, η σύγχρονη οστηρία της Κύπρου θα βρεθεί μπροστά σε μια νέα εισβολή. Η απόβαση των τουρκικών στρατευμάτων που ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις, με ένα μήνα σχεδόν διαφορά, η πρώτη από τη δεύτερη, είχε ως αποτέλεσμα την παράνομη κατοχή 30% της Κυπριακής Δημοκρατίας. Περίπου 200.000 εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους. Έγινε πρόσφυγες στην ίδια την πατρίδα. Καταμετρήθηκαν περίπου 4.000 νεκροί και 1.619 δηλώθηκαν αγνοούμενοι. Η Τουρκία υποστηρίζει ότι δεν πρόκειται για εισβολή, αλλά για ειρηνική επέμβαση. 43 χρόνια μετά, η Κύπρος εξακολουθεί να είναι μοιρασμένη στα δύο. Εξακολουθεί να βαρέθηκε με την ευκαιρία της θρησκείας. Εξακολουθεί να ψάχνει τα παιδιά της που αγνοούνται από τότε. Αντίθετα, η Τουρκία εισέβαλε την έκτοτε καθήκη μέσα στην Ισραηλινή Δημοκρατία, γινώντας ταυτόχρονα ποτέ δεν κανονίζει ως κράτος. Ο ορισμός αυτών που έλαβαν μέρος και η θρησκεία όσων πονέστηκαν κατά την εκπαίδευση της πικρής νίκης δεν φτάθηκαν αρκετά για να επηρεάσουν τη ροή των γεγονότων. Θα παραμείνει όμως μια λαμπρή σελίδα δόξα στην ιστορία των δυνάμεων καταδρομών και της πολεμικής μας αεροπορίας. Έγραψαν ιστορία με τον ορισμό του. Έκαναν το καθήκον. Τα υπόλοιπα είναι δουλειά του ιστορικού. Γι' αυτό λοιπόν σα καλώ να αναφωνήσουμε. Ζήτω το έθνος! Ζήτω! Ζήτω ειδικές δυνάμεις και πολεμική μας αεροπορία! Ζήτω! Η αιωνία του συνήθεια.
Thank you.
Ελάτε! Όσοι επιθυμούν μπορούν να καταθέσουν και πάνε στο σημείο.